Μένει και νομίζω ότι θα παραμείνει για πολλές μέρες ακόμη, ίσως εβδομάδες, ίσως και μήνες, θα κρυφεί από το τι θα κατατεθεί το θέμα των σχέσεων της δικαστικής και νομικής εξουσίας. Λοιπόν, πάμε για την έναξη. Χρήστος Γεωργίου μαζί μου. Χρήστο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα καλωσορίσουμε και τον φιλοξενούμενο μας σήμερα, νομικός, ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Καλώς ορίσατε, κύριε Αγγελίδη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή χαίρετε εκτίμησης, θελήσαμε να κάνουμε τη συζήτηση μαζί σας, γιατί έχει βαρύτητα η άποψή σας και λόγω της εμπειρίας σας στα πράγματα, αλλά και για το γεγονός ότι... Νομίζω γενικότερα δεν ακούσαμε ποτέ οτιδήποτε που να θεωρηθεί μεμπτό για το όνομα του Ανδρέα του Αγγελίδη, έτσι. Καλωσύνη σε εσύ. Τουλάχιστον στα θέματα του, ναι, που έχουν να κάνουν με τη δικαστική και την νομική. Δυσάρεστο τον καθήκον να ασχολούμαι με το θέμα. Είναι αλήθεια. Είναι δυσάρεστο για όλου μας, αλλά πρέπει και επιβάλλεται να το συζητήσουμε επιτέλους. Ο συνάδελφος Θανάσης Θανασίου επίσης είναι μαζί μας, ο οποίος εχειρίστηκε το θέμα από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι καταγγελίες του Νίκου του Κλειρίδη Θανάση. Σήμερα έτρεχες, εξασφάλισες και τη δήλωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλα τα μέσα την μετέδωσαν για το γεγονός ότι επικαλείται τη διάκριση των εξουσιών. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο ο κύριος Αγγελίδης μπορεί να μας βοηθήσει, να μας διαφωτίσει περαιτέρω σε ό,τι αφορά στη διάκριση των εξουσιών και συνταγματικά. Να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση και γιατί ο Πρόεδρος μπορεί ή δεν μπορεί να επέμβει στα της, η εκτελεστική εξουσία να επέμβει στα της δικαστικής εξουσίας. Πριν να, να θέσουμε να, όλοι να προλάβω τον κύριο Αγγελίδη. Ένας είναι και τρεις, θα τον βομβαρδίσουμε. Και ο κόσμος. Εξυπαρχής να σημειώσω ότι δεν ήταν η σωστή απάντηση που έπρεπε να δώσει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το λες αυτό? Γιατί... Με βάση το Σύνταγμα. Ας το πάρουμε μόνο με βάση το Σύνταγμα. Θα μπορούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δώσει μια εξήγηση, να μιλήσει για τη σοβαρότητα του θέματος. Ναι. Χωρίς να πάρει θέση, να κάνει κάποιες διαπιστώσεις όπως μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πολίτης ή οποιοδήποτε νομικός ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος. Όχι, θα μπορούσε να πάρει θέση χωρίς να παρέμβει στη διαδικασία. Να μιλήσει για την διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, το να λες, ξέρετε, δεν είναι τη δικαιοδοσία μου αυτό το πράγμα. Εγώ μπορώ να του θυμίσω πρόσφατα παραδείγματα όπου παρενέβη στη δικαιοδοσία. Η υπόθεση Ρίκου Χεροδοκρήτου, για παράδειγμα. Ναι. Που παρενέβη στην. Το είπαμε προηγουμένως. Έμεσα με το Θανάση όταν συζητήσαμε. Θα έλεγα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να ήταν πιο συγκεκριμένος, χωρίς βεβαίως να περάσει τη γραμμή, την κόκκινη γραμμή που προνοεί το Σύνταγμα. Ναι. Λοιπόν, όμως ανάφερε κάτι που είναι πολύ σχετικό, το οποίο κανένας μέχρι τώρα δεν το έχει θίξει. Μίλησε για το δικαστικό, ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Λέμε ότι συνεδριάζει και συνεδρίαση, αντιλαμβάνομαι και συνεπλήρωση ότι συνεδρίαση είναι το ανώτατο δικαστήριο. Δεν είναι το ανώτατο δικαστήριο που συνεδριάζει. Η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου. Όχι, διότι το δικαστήριο δικάζει, δεν εξετάζεται τις υποθέσεις. Είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τους ίδιους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου. Άρα θα κρίνουν τον εαυτόν τους ουσιαστικά. Ναι, κοιτάξτε. Όχι τον εαυτόν τους, διότι αφορά όχι ολόκληρον δεν αφορά, το δικαστήριο. Λίγο πιο κάτω από τους μισούς αφορούν οι καταγγελίες. Κοιτάξτε να δείτε. Και βεβαίως... Ναι, αλλά είναι σαν να μου ζητάτε τώρα, εγώ εργάζομαι μαζί με τον Χρήστο και τον Θανάση και υπάρχει μια καταγγελία εναντίον του Θανάση, λέω τώρα. Είναι, και θα πρέπει εγώ και ο Χρήστος να συνεδριάσουμε με έναν συνάδελφο που εργαζόμαστε, που έχουμε μια αλφα σχέση, που συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει εμείς να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να ήταν έξωθεν αυτή η διαδικασία. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι το ανώτατο δικαστήριο κατήγγειλε ουσιαστικά στον Πανκύπρο Διευρυγό Σύλλογο τον Νίκο τον Κλειρίδη, ναι, για εκείνα τα οποία έγραψε στο Facebook. Στο Facebook. Λοιπόν, άρα ο Διευρυγό Σύλλογο σωστά απέστειλε επιστολή εξετάζοντας το ενδεχόμενο που αφορά το ίδιο και το μέλος του. Δεν μπορεί να εξετάσει ο Πανκύπρο Διευρυγό Σύλλογο ως πειθαρχικό συμβούλιο εάν όντως υπέχει ευθύνη οποιοδήποτε δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου και ότι παρεύει τα καθήκοντά του μέσα από προσωπικές διασυνδέσεις κλπ. Ναι. Λίγο παράδοξο το πράγμα, υπό την έννοια ότι ο καταγγέλλον έναν όργανο ή κάποια μέλη ενός οργάνου βρέθηκε από το όργανο εκείνον καταγγελόμενος στο πειθαρχικό του συμβούλιο. Ναι. Όμως. Δεν το περιμέναμε ότι θα υπήρχε ανάλογη καταγγελία και από πλευράς του ανωτάτου εναντίον του κ. Κλειρίδη. Εγώ θα περίμενα ότι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θα εξέταζε το θέμα και θα έλεγε με μια ανακοίνωση του, η οποία να ήταν να ομιλεί ξεκάθαρα,
να ανάφερνε ότι, κύριε, αφού εξετάσαμε εμείς τα θέματα, θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, είμαστε στη διάθεση κάθε οργάνου να δώσουμε στοιχεία για να ξεκαθαρίσει το θέμα εάν έχει ή όχι σοβαρότητα η καταγγελία του κυρίου Νίκου Κλειρίδη. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό και δυσάρεστο θέμα, όπως εξελίχθηκε. Λένε κάποιοι, μα τα ξέρετε όλοι από χρόνια. Μα το να ξέρουμε συγγένειες δεν είναι λόγος για να θεωρηθεί ότι ένας δικαστής συμμετέχει με αλλότριο σκοπό σε μια δίκη. Πρόσφατα, σε δική μου υπόθεση, ένας στο εφετείο, ένας από τους εφέτες, μας ξάφνιασε λέγοντας ότι αυτοεξαιρούμε, διότι ο γιος μου εργάζεται σε γραφείο τρίτων δικηγορικών, που δεν ήταν ενώπιον τους εκείνη την ημέρα, διότι ο γιος μου πράγματι χειρίζεται μια άλλη υπόθεση ενός των διαδίκων, και άρα να μην φανεί ότι είμαι επηρεασμένος. Ναι. Αυτό το δικαίωμα της αυτοεξαίρεσης είναι κάτι το οποίο βεβαίως εξαρτάται από την συνείδηση του κάθε δικαστή, αλλά όχι μόνο από το δικαστή, είναι δυνατόν να γυρθεί και από κάθε πολίτη διάδικων ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως πρόσφατα, για παράδειγμα. Αν το γνωρίζει ο πολίτης. Όπως πρόσφατα ενώπιον εφετείου υπόθεση... πενταμελούς, ναι. Όχι, να, δεν το ξέρετε τούτο, είναι ενώπιον πενταμελούς εφετείου, η αρμόδια αρχή που ήταν και εφεσίβλητη, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ήγηρε θέμα ότι ένας εκ των δικαστών είχε διαδικασία αναπαλλοτρίωσης μαζί με την ίδια την αρχή, άρα δεν μπορούσε να, είναι στις, να συμμετέχει. Και όντως ο δικαστής αυτός, από την ώρα που τέθηκε το θέμα. Απαλλοτρίωση γης. Αυτό έξερε. Ναι, απαλλοτρίωση των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου, μια περιουσία δική του. Ναι. Και άρα είπαν σε αυτήν την προαγωγή που γίνεται και ελέγχεται τώρα το εφετείο για υπαλλήλους αυτού του νομικού προσώπου, σωστό είναι να μην παρίσταται ο τάδε δικαστής, διότι έχει αυτή τη διαφορά, πρέπει να φαίνεται. Ναι. Όχι να είναι μόνο τιμή. Κύριε Κυρίδη, μια άποψη αυτή, η αυτοεξαίρεση, η οποία δεν κατοχυρώνεται νομικά. Είναι θέμα ηθικής προσέγγισης πλέον. Το άλλο όμως βεβαίως είναι ότι εδώ έχουμε ακόμα μια καταγγελία η οποία καταγράφει τα γεγονότα, αλλά για να φτάσουμε να διαπιστώσουμε το αληθή των αποτελεσμάτων αυτών των δικών, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξαναμπούμε, να κάνουμε ανατομία της όλης διαδικασίας, της μαρτυρίας των εγγράφων, όλου του υλικού, όπως το λέτε εσείς, για να επανέλθουμε και να πούμε, α, αυτή η περίπτωση είναι τέτοια, αυτή η περίπτωση είναι άλλος πώς. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και άλλη δυσκολία σε όλο αυτό το πρόβλημα. Το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας που θα μπορούσε να λειτουργήσει μια έρευνα που να καταλήξει, όπως είπατε και προηγουμένως, ο Ρίκος, ο Ρετοκρήτου, αποπέμφθηκε από τη θέση του με απόφαση των ΟΤΑΤΟΥ Δικαστικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Πέραν από την ποινική δίκη, προηγήθηκε αυτή. Δηλαδή, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξετάζει όλους τους αξιωματούχους και τους δικαστές, εάν παραβιάζουν τα καθήκοντά τους και είναι δυνατόν να επιβάλλει και ποινή, όπως αυτή είναι, της καθαίρεσης δηλαδή, της στέρησης της ιδιότητος. Άρα λοιπόν, οι θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα είναι ιδιαίτερα λεπτή, με το γεγονός ότι καταγγέλλοντας, όπως ξεκίνησε το πράγμα, είναι ο αδερφός του. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι απλώς λεπτή, κύριε Αγγελίδη. Να καταλαβαίνω ότι είσαστε ένας νομικός, ο οποίος δεν είναι απλώς λεπτή. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο Νίκος Κλειρίδης να μην ενημέρωσε τον αδερφό του για το περιεχόμενο αυτή. Δεν μπορώ να εικάσω ούτε και να υποθέσω, βέβαια. Αλλά λέω, ενισχύω αυτό που λέτε, δηλαδή. Ναι, ο Παγκύπριος Γερός Σύλλογος όμως, εναντίον του οποίου πλέον. Από το οποίο ζήτησε το δικαστήριο να επικοινωνήσει και να προκαλέσει την έρευνα ενδεχομένως εναντίον του καταγγέλλοντος Νίκου Κλειρίδη, έχει τη δυνατότητα να ακούσει μαρτυρία και φαίνεται ο Νίκος ο Κλειρίδης ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει και σε άλλα ακόμα στοιχεία που φαντάζομαι ότι έχει ή αφήνει να εννοηθεί ότι έχει, που πράγμα το οποίο καθιστά την όλη υπόθεση μια πληγή η οποία είναι ανοιχτή και οφείλουμε να έχουμε το μη δικαίωμα. Αλλά δεν μπορεί. Χωρίς επιχειρηματολογία, ένα ακόμη όμως. Χωρίς αποδείξεις. Θα είναι ανοιχτή η πληγή, αλλά χωρίς αποδείξεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν εκμηριώνεται μέσα από τη λογική. Δεν εξαρτάται από την άποψη του ιδίου. Και προσέξτε, η δικαιοσύνη στην Κύπρο πάντα έχερε ιδιαίτερη αποδεκτικότητα και τιμή. Είναι μια κακή στιγμή, οφείλουμε όμως να μην την αφήσουμε να την βάλουμε κάτω από το χαλί. Οφείλουμε να την ερευνήσουμε. Χρειάζεται το μη δικαίου. Πώς θα τα καταφέρουμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει γρήγορα. Διότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να επικρέμματε
για πολύ καιρό. Η σκιά πρέπει να πάψει να υπάρχει αναδίκως υπήρξη. Και ενώ λειτουργούν ακόμη τα δικαστήρια και κυβερνούν αποφάσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με τραπεζικές διαφορές εναγόμενου προσωπικού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δεχθούμε, με συγχωρείτε, ακούγοντας ερχόμενος, την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που είναι σε εμπλεκόμενο εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την προσέγγιση ότι ξέρετε είναι όλα και τέλειωσε και δεν θα επανέλθω και αν χρειαστεί. Κανένας λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει και εκείνο το δικηγορογραφείο να αποφασίσει τέλος πάντων. Κληθεί, δεν μπορεί να μην κληθεί. Να μιλήσει. Γιατί επικρέμαται ως βόρα πάνω στο δικαστικό σώμα αυτό το πράγμα. Και έχουμε να δούμε με την κοινωνία, την πιεσμένη κυπριακή κοινωνία, η οποία ψάχνει πραγματικά να λυσάρει σε κοινωνικά δίκτυα κλπ. Ό,τι συμβαίνει. Νομίζω πάντως, Χρήστο, ότι δεν θα μιλήσει χρειάζονται το θέμα, διότι πρόσεξε το σημείο 1. Στην παράγραφο 1. Με συγχωρείτε, Ομφρία, υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία επικαλούν. Από Νίκολας. Ναι. Μάλιστα. Μετά από την οποία υπήρξε κανονισμός νεότερος από το ανώτερο δικαστήριο, που έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να δικηγορεύει ενώπιον του δικαστηρίου όταν ο πατέρας είναι μέλος του δικαστηρίου ο γιος. Αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μιλάμε για την Νικολά εναντίον Δημοκρατίας. Αυτό ήταν μόλις πέρσι. Ναι, αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΕΔΑΔ μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο υπέρ των όσων καταγγέλει ο κύριος Σκληρίδης. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα στοιχείο που αφορά από την ημέρα που εξεδόθηκε και μετά. Για τα προηγούμενα που δεν καταγγέλθηκαν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία. Δηλαδή, αν καταγγέλλοντο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ακόμα μια υπόθεση που στο ΕΔΑΔ περιμένουμε την απόφαση για γραφείο στο οποίο εργαζόταν γιος του δικαστή, ενώ των δικαστών του εφετών. Άλλο γραφείο. Το γραφείο που χειρίστηκε την υπόθεση, ναι. Μάλιστα ίσα την κατάσταση άλλου δικηγόρου, είχε μέσα στους υπαλλήλους του, στους λειτουργούς του, γιον ενός του δικαστή, τριών εφετών που παρευρέθηκαν στη δίκη. Το δίκαιο εξελίσσεται και προς καλές κατευθύνσεις και προς κακές κατευθύνσεις. Εδώ πρέπει να φροντίσουμε να κλείσουμε τις κακές κατευθύνσεις και να καταφέρουμε να αναδεικνύουμε τα καλά παραδείγματα. Τα παραδείγματα τα οποία θα μπορούν να συντελέσουν όχι στην υποστήλωση αυτής της δημοκρατίας και όχι στην υπόσκαψή της. Ναι, με ξέρετε, διερεύνηση βεβαίως όλων των θεμάτων. Για ναι, διερεύνηση, αλλά μέχρι να διερευνηθούν, γιατί αυτό που είπε ο κ. Αγγελίδης έχει βάση και μάλιστα για νομική. Δεν μπορεί να επικρέμεται ως δαμόκλειος πάθη, ούτε να υπάρχει σκιά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει το ανώτατο δικαστήριο έχει κληθεί να λάβει σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα θέματα που έχουν τη διαχείριση των τραπεζών. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όσο ορθές και να είναι οι αποφάσεις, εγώ δεν αμφισβητώ την ορθότητα, λέμε τώρα, των αποφάσεων. Και δεν είναι και η δουλειά μου να το κάνω. Εγώ μιλάω προσωπικά σαν δημοσιογράφος, σαν ολόκληρο. Νομικά είναι δυνατόν να το αφήσει. Ναι. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε και μπορεί να πει όλη η κοινωνία είναι το εξής. Ότι όταν καθαρίσει το τοπίο και όταν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τότε κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Τουλάχιστον από εμάς τους πολίτες, άλλο νομικά. Επειδή νομικά μπορεί δύο δικηγόροι να διαβάσουν διαφορετικά την νομοθεσία. Σωστό. Ναι, λοιπόν, δεν θα μπορώ να αμφισβητήσω τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν έτυχε ο Πλάτωνα στην πολιτεία να αναφερόταν στους φύλακες, όπου έλεγε ότι δεν θα έπρεπε. Που οι φύλακες, νομίζω, είναι κάτι ανάλογο με τους δικαστές που έχουν σε ένα κράτος. Έλεγε ότι ο νόμος υπάρχει για να δίνει την δυνατότητα που υπερέχει έναντι πάντων, για να δώσει τη δυνατότητα στον διάδικο, στον πολίτη, να καταφύγει στη δικαιοσύνη για να του αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ναι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αφαιθεί καμιά σκιά οριστικά. Ναι. Το τελευταίο μέρος της διαδικασίας των δικαιωμάτων του πολίτη να είναι ενώπιον δικαστηρίου, δεν μπορεί να αφαιθεί η οποιαδήποτε σκιά. Άρα από αυτό το δεδομένο πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν οι οποιασδήποτε σχέσεις συγγένειας σε μια υπόθεση. Μα κοιτάξτε, είμαστε μικροί σαν χώρα. Είμαστε μικροί. Οι συγγένειες είναι φυσικό. Δεν είναι όμως αυτό το ερώτημα. Ακόμη και αν υπάρχουν, πρέπει ή δεν πρέπει, κύριε Αγγελίδη. Πρέπει να εξαλείφονται αυτές οι περιπτώσεις. Κατά την άποψή μου, όταν ένας δικαστής θέσει υπόψη των διαδίκων ότι ξέρετε, έχω την τάδε συγγένεια με τον έναν των δύο δικηγόρων, ναι, και ο άλλος δεν φέρει έσταση, τότε μένει κοντά στον δικαστή να κρίνει εάν θα επηρεαστεί ή όχι. Και αν ο ίδιος πιστεύει ειλικρινά ότι δεν θα επηρεαστεί λόγω της φιλίας και της συγγένειας,
θα προχωρήσει. Μπορούμε να περάσουμε λίγο στο θέμα της διάκρισης των εξουσιών, να μας διαφωτίσετε λίγο μέχρι που είναι το κόκκινη, η κόκκινη γραμμή στην οποία αναφέρθηκε ο Χρήστος, σε σχέση και με τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διάκριση των εξουσιών δεν προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα, εκπηγάζει γενικά από το ίδιο το Σύνταγμα και έχει αποφασιστεί σε πάρα πολλές, εκατοντάδες αποφάσεις των ΟΔΑΤΟ δικαστηρίων. Ποια είναι τα όρια? Απόλυτη και σαφής διάκριση των ορίων δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο έχει υποχρεώσει η κάθε από τις τρεις εξουσίες είναι να μην επεμβαίνει ή στα της άλλης. Για παράδειγμα, έρχεται ο νομοθέτης και δημιουργεί μια κατάσταση που λέει, ξέρεις, το δικαστήριο θα δίνει αυτήν την αποζημίωση και μόνο. Αυτό το πράγμα είναι επέμβαση προφανώς στην διακριτική εξουσία του δικαστήριου, το οποίο δικάζει, ακούει μάρτυρες που δεν άκουσε ο νομοθέτης και κρίνει ότι χρειάζεται να δοθεί η Α, η Β ή η Γ αποζημίωση. Αν κάνει λάθος, έχει εφετίον. Αλλά να έρθει ο νομοθέτης να καθορίσει ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης για έναν συγκεκριμένο αστικών ή άλλων αδίκημα, δεν μπορεί. Είναι επέμβαση στην νομοθετική. Θα συνιστούσε διαπλοκή από μόνο το. Όχι, αυτό το πράγμα δεν είναι διαπλοκή. Αυτό το πράγμα είναι παραβίαση του συντάγματος. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Η επεμβαίνει στην άλλη. Να ρωτήσω ούτε κάτι, επειδή κάνουμε με συνειρμούς τώρα, κύριε Αγγελίδη. Ναι. Όταν ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμα και αν του παρεχόταν αυτό το δικαίωμα, να έρθει και σε μια ποινή φυλάκιση ενός καταδικαστέντα από τα δικαστήρια, λέει ότι εγώ απονέμω προεδρική χάρη. Καθορίζεται μέσα στα συνταγματικά του δικαιώματα. Και έγινε και ο τόρος όλος αυτός με τους παιδραστές. Εδώ, ακόμη και αν καθορίζεται μέσα από την νομοθεσία, δεν είναι παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας. Η δικαστική εξουσία λέει ότι εγώ πρέπει να πάει 10 χρόνια φυλακή. Και έρχεται ο πρόεδρος, λέω, ή οποιοσδήποτε θεσμός, και αλλάζει τα δεδομένα της μετά απόφασης. Από κάποια χρόνια. Μετά από κάποια χρόνια, έστω, δεν είναι και πάλι παρέμβαση σε μια απόφαση. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι ένα δικαίωμα το οποίο να έχει ασκηθεί με υπερβολικά μεγάλο ζήλο στην Κύπρο και να οδηγεί σε λάθος. Αλλά προσέξτε. Εδώ το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως πειθαρχικών εκεί που χρειάζεται για ό,τι αφορά δικαστές. Και άλλους αξιωματούχους, και για τον Γενικό Εισαγγελέα και για τον Γενικό Ελεκτή, τους ελέγχει εάν παραστεί ανάγκη. Ποιος μπορεί να πάρει υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου? Αποφάσισε πριν λίγο καιρό το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο σε μια υπόθεση που κάποιος ή όρος έπαιρνε υπόθεση εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, λέγοντας ότι πρέπει να απολυθεί για υπέρβαση κλπ. Κατάχρηση εξουσίας κλπ. Και είπε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο μόνος που μπορεί να παρουσιάσει υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για να εξεταστεί λόγος αφαίρεσης της ιδιότητας του αξιωματούχου είναι ο ίδιος Γενικός Εισαγγελέας. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είναι πιο λεπτό το θέμα. Αλλά εδώ έχουμε ευτυχώς τον Παγκύπριο Διηγουργό Σύλλογο, ο οποίος από δικής του πλευράς πρέπει να ολοκληρώσει, αφού προκλήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, το έργο του. Το πειθαρχικό δικό του έργο, χωρίς συμμετοχή βέβαια του Γενικού Εισαγγελέα. Από την άλλη πλευρά όμως και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, θα περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωσή του, νομίζω ότι έχει και εκείνον καθήκον να μην αφήσει το πράγμα να περάσει χωρίς κάθε την δική του τοποθέτηση. Ναι. Ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας. Ο ρόλος εξαρτάται από την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Να πάρει μια διάζουσα κατάσταση ήδη. Ναι, πάντως να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, ορθώς ο κύριος Κληρίδης έχει θέσει τις καταγγελίες του ενώπιον του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου. Ωραία. Και αυτό έπρεπε να κάνει, έτσι, κύριε Αγγελίδη. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να το. Ζητήθηκε το Ανώτατο. Το Ανώτατο που τον κατήγγειλε. Του ζητήθηκε μέσα από ένα έρευνα δημοσιογραφικό. Στον Δόρον Ιωαννίδη, η επιστολή του Νίκου Κληρίδη απευθύνθηκε στον πρόεδρο του δικηγορικού. Διότι το Ανώτατο ζήτησε από τον Παγκύπρο Διηγορικό και ο Παγκύπρο Διηγορικό έστειλε την επιστολή. Πάρα τι έχει να πει. Και έστειλε την εκτεταμένη σε σελίδες επιστολή. Ωραία. Αυτή η καταγγελία λοιπόν που έχει ενώπιον το Δικηγορικό Σύλλογο και καλείται τώρα να κρίνει σε πρώτο στάδιο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα πρέπει να εξετάσει αν αυτά που καταγγέλει ο Νίκος ευσταθούν. Με το χέρι στην καρδιά. Αν δεν ευσταθούν, μπορεί να αποτελεί λόγο για τιμωρία πειθαρχική. Ωραία. Ναι. Με το χέρι στην καρδιά. Ποιος δικηγόρος είναι εύκολο να πάει ενάντια στο σύστημα της ανώτατης δικαστικής εξουσίας? Μα κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα πρέπει να αποβληθεί στον κάθε αξιωματούχο αυτή τη δημοκρατία. Ναι, επί του προκειμένου όμως, επειδή συζητούμε για το ανώτατο δικαστικό, οφείλει ο κάθε αρμόδιος και ο κάθε αξιωματούχος να εκπληρώσει το καθήκον του. Αν νομίζει ότι δεν μπορεί να το εκπληρώσει, πρέπει να λέει χαίρεται και να φεύγει. Είναι όλοι οι αξιωματούχοι, και εδώ στον μικρό κόσμο των δικηγόρων,
το Μαγκύπριο Διοργό Σύλλογο, σαν Πειθαρχικό Συμβούλιο, έχει καθήκον να εκπληρώσει, το οποίο αν νομίζει ότι δεν αντέχει να το κρατήσει στη ράχη του, οφείλει να παραιτηθεί. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικηγόροι που θα αποφύγουν να πάρουν θέση, διότι είναι υποχρέωση μας. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες δεν είναι αστείες. Έχουν κυριολεκτικά, όχι θολώσουν, δεν θολώσαν μόνο το γυαλί, το έχουν νομίζω ραγίσει σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Και οφείλουμε όλοι από μη εξαιρεμένο για το εαυτό μου. Δηλαδή το να μιλά κανένας έτσι από καθέδρας είναι εύκολο. Αλλά εκεί το Παγκύριο Διοργό Σύλλογο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχουν δυστυχώς να αντιμετωπίσουν ένα, επαναλαμβάνω, δυσάρεστο αλλά εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει η υπόθεση μετά και την ολοκλήρωση, μετά και την έκδοση κάποιες ανακοινώσεις από το Ανώτατο Δικαστήριο που συνεδρίασε σήμερα, αλλά σε επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο του Ανώτατου τις προηγούμενες μέρες, όταν ξέσπασε η υπόθεση, ο ίδιος ο Μύρωνας ο Νικολάτος μου ανέφερε ότι απέστειλε το θέμα στον Δικηγορικό Σύλλογο. Και όταν επέμεινα, μου είχε πει συγκεκριμένα ότι για να το έστειλα, για να στείλαμε το αίτημα, σημαίνει ότι αναμένουμε να ερευνηθεί κιόλας. Ήταν μια δημόσια τοποθέτηση του Μύρωνα του Νικολάτου. Μετά από την βασική επιστολή του κύριου Όταν έγινε γνωστό. Κλειρίδη. Ή απλώς όταν έγινε γνωστή οι γενικές καταγγελίες. Όταν έγινε γνωστό. Οι γενικές καταγγελίες έγιναν πριν ένα μήνα περίπου. Τότε ήταν η πρώτη φάση. Η εκτίμηση προσωπική μου είναι ότι. Κάλεσε τον κύριο Γιαννίδη, τον κύριο Κλειρίδη να το αποστείλει γραπτό και μετά. Είχαμε επικοινωνήσει. Ούτε το αργό δικαστήριο και τα μέλη του, ούτε το Πανκύπριος Διοικητικός Σύλλογος εμπορούσαν να φανταστούν ότι θα παρουσιάζονταν αυτές οι καταγγελίες. Ναι. Και εκ των προτέρων είναι πολύ εύκολο να πεις να κάνουμε την έρευνα. Και υπάρχει όμως η τοποθέτηση. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, έχει γίνει ο κύριος Αγγελίδης. Βρισκόμαστε στην άκρα του, σε ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς, που κινδυνεύει και ο τελευταίος θεσμός που υποτίθεται ότι ήταν σε ένα επίπεδο καθαρότητας, ας το πω έτσι χοντρά δηλαδή. Και έχει σημασία όλα αυτά που λέτε με το κοινό περί δικαίου συνέστημα. Βεβαίως. Διότι έχει πλέον φτάσει στον κόσμο η εντύπωση ότι κάτι δεν επήγε σωστά μέσα στα χρόνια που πέρασαν στη διαδικασία στο δικαστήριο, που είναι λυπηρών. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το περιγιώδη αίσθημα το εκφράζουμε πάντα, εμείς δημοσιογραφικά αλλά και η πολιτική και η νομική, μετά από φανερές αποφάσεις, οι οποίες δεν περιμένουμε. Τι συμβαίνει εδώ? Είναι τόσο εξόφθαλμα τα πράγματα και αλλάζουν την τελευταία στιγμή? Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, κύριε Αγγελίδη, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μας, ότι οποιασδήποτε καταγγελίες θα πρέπει να αναλυθούν μία προς μία. Ολόκληρη διαδικασία για να φτάσουν στο δικαστήριο. Και γι' αυτό είναι μεγάλο έργο και δύσκολο. Βέβαια, είναι μεγάλο έργο. Για να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης, θα πρέπει να καθαρίζονται οι σταυλοί του αυγή, όπου και αν υπάρχουν. Ναι, αλλά παράλληλα πρέπει να πούμε και το εξής. Αν έχω ακόμα δύο ώρες. Βέβαια, πολύ γρήγορα. Πρέπει να δώσω και γραμμές όμως, γιατί θέλει ο κόσμος να τοποθετηθεί. Α, θα με κρατήσει διάλειμμα, δηλαδή. Θα σας κρατήσουμε για ακόμη 15 λεπτά. Ωραία, να μου επιτρέψετε λοιπόν να το πω, διότι αξίζει τον κόπο. Μεθαύριο, Τετάρτη, θα παρουσιάσει ο Παγκύπριος Διοικητικός Σύλλογος έναν από τα τελευταία βιβλία του κυρίου Πηγή, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέλος του Ποινικού Διεθνούς Δικαστηρίου. Ναι. Μέσα από εκείνο το βιβλίο θα διαπιστώσει κανένας, αν το διαβάσει προσεκτικά, νομίζω λίγοι έχουν διαβάσει τις διαλέξεις αυτές, θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το έργο του δικαστού και πόσο πρέπει να είναι απομακρυσμένος από οποιαδήποτε διασύνδεση προσωπική κλπ. Πέραν τούτου. Αυτό είναι επικαλέστηκα προηγουμένως στην πολιτεία. Ότι οι φύλακες δεν δικαιούνταν να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία, ούτε να έχουν δοσοληψίες. Η σκέψη αυτή του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου νομίζω ότι καταδεικνύει μια καλή πλευρά της προσπάθειας των δικηγόρων. Τον άλλο μήνα ελπίζω να παρουσιάσουμε κάτι άλλο. Μάλιστα το εισηγήθηκα εγώ, αφού άκουσα το πώς καταδικάστηκε ο Καραουλής από το τότε δικαστήριο πρώτα του Καργοδικείου, όπου ανέλαβε να είναι πρόεδρος του Καργοδικείου ο αρχιδικαστής. Προσέξτε, από ψηλά κατέβηκε να πάει στο Καργοδικείο να εξετάσει τους μαρτύρες εκείνους και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η εκτίμηση των μαρτύρων από τους εφέτες ύστερα, που ήταν υφιστάμενοι του. Λοιπόν, και είπαμε ότι είναι καιρός να τιμήσουμε τους 76 εκείνους δικηγόρους οι οποίοι εργαστήκαν αφιλοκερδώς προς υπεράσπιση των αγωνιστών της ΙΟΚΑ
σε όλη εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν δύο αείμνηστοι πλέον πρόεδροι, ο κ. Κλειρίδης, ο Τάσος Παπαδόπουλος, υπάρχουν δικαστές του Ενωτοδικαστηρίου, μεταγενέστεροι, υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν δήμαρχοι και δυστυχώς λίγοι από αυτούς βρίσκονται στη ζωή. Αυτά μεταδίδουν μια εικόνα που πρέπει να αποτελεί, αν είναι δυνατόν, διαπαιδαγώγηση, παράδειγμα προς την κοινωνία και προς εμάς τους δικηγόρους. Βεβαίως και με την δική μου δικασία. Αυτό χρειάζεται επιτέλους αυτή η πολιτεία. Παραδείγματα σωστά. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κόσμο. Παρακαλώ. Η κυρία Άννη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αγγελίδη. Ναι. Είναι δυνατόν χωρίς να πας στο κτηματολόγιο για υποθήκες να σου αποξενώσεις την περιουσία σου στα παιδιά σου να έρχεται να σου κρατά τους τίτλους εκεί το κτηματολόγιο και να μην σου τους δίνει για δάνεια αξιογράφων με εξασφάλιση τα αξιόγραφα όπως μαθαίνεις και γελάσεις. Ναι. Κυρία Μαρία, συγκεκριμένη ερώτηση σε εξαιρετική περίπτωση που δεν έχει σχέση. Δεν γνωρίζει ούτε ο κύριος Αγγελίδης τις λεπτομέρειες της υποθέσης. Είμαι σίγουρος ότι έχετε νομική εκπροσώπηση. Οπότε δεν μπορεί. Εμείς τώρα επιχειρούμε να απαντήσουμε ένα γενικότερο ερώτημα που έχει να κάνει με τους δεσμούς νομικών με τη δικαστική εξουσία. Μπράβο. Τώρα, ναι. Όμως, για σας διακόπτω, αφήστε με να τελειώσω. Όμως, το γραφείο Χρυσαφίνη έχει μέσα στα χτηματολόγια και συγκεκριμένα τη Πάφου που άλλους δίνουν και άλλους δεν δίνουν τα στους τίτλους. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Αγγελίδη επειδή είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Βέβαια, ενημερώσετε με μένα, αλλά κατηγορείται άλλο δικηγορικό γραφείο. Δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Αγγελίδης να απαντήσει για το θέμα αυτό. Θα πρέπει με τον νομικό της εκπρόσωπο να το δει το θέμα. Η κυρία Μαρία από τη Λεμεσόν, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ, ο σύζυγός μου είχε ένα δάνειο από μια τράπεζα πριν το 2000. Επέθανε εδώ και 11 χρόνια ο σύζυγός μου. Τώρα εγώ ενημερώνομαι για τούντες εξελίξεις. Από ό,τι βλέπω, πήραν το δικαστήριο το 2005 γνώση του ή χωρίς να το ξέρει. Δεν ξέρω. Και βάλαν μας στόχους πως 9%. Ναι. Μετά το 2005. Το δάνειο ήταν πριν το 2005. Κυρία Μαρία, να διευκρινίσω κάτι. Ένα λεπτό να διευκρινίσω κάτι. Λοιπόν, ναι. Δεν θα ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες υποθέσεων που είναι στο δικαστήριο ή εκκρεμούν σε ένα δικαστήριο ή είτε έκλεισαν σε ένα δικαστήριο. Αυτό που σχολιάζουμε σήμερα είναι τις σχέσεις. Κατά πόσο είναι μεμπτών ή όχι, να υπάρχουν σχέσεις συγγένειας ή οτιδήποτε άλλο μεταξύ του οποιοδήποτε δικηγορικού γραφείου μαζί με πρόσωπα που εκπροσωπούν το ανώτατο δικαστικό σώμα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι εξειδικευμένες υποθέσεις που πρέπει. Αλλά επειδή έχετε εκεί δικηγόρους. Ναι, δεν είναι γι' αυτό το θέμα που τους έχουμε. Δεν είναι γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μια άλλη φορά που θα έχουμε ένα θέμα για τις δανειοδοτήσεις, αποκλειστικά ευχαρίστως να απαντήσουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Και να παρακαλέσω και τους επόμενους να παραμείνουν σε αυτό το θέμα. Βλέπετε όμως τι θα γίνει τώρα. Θα έρχεται ο κάθε πολίτης που έχει μια υπόθεση, την παραμικρή υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο τώρα, και θα αντιθέτει ένα αμφιβόλο. Ναι, λόγω όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Και ενός ακόμα στοιχείου, το ότι δυστυχώς ο όγκος και η ύλη που υπάρχει στα δικαστήρια, στα οποία δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε να δώσουμε από τις αρχές της ύπαρξης της δημοκρατίας, οδηγεί σε καθυστερήσεις που είναι και αυτό αδικία. Λοιπόν, η κυρία Μαρία από τη Λευκοσία. Χαίρετε. Γεια σας. Χαιρετώ τους καλεσμένους. Ναι. Εγώ ήθελα να πω σε αυτούς τους κυρίους, λέει για τους δικηγόρους. Όμως, δεν μιλώ μόνο για τους δικηγόρους. Μιλώ γενικώς για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Όταν τα κάνουν, δεν σκέφτονται. Μετά που τα κάνουν, τι θέλουν να τους κάνουν οι πολίτες. Ναι. Να τους υπερασπιστούν, όχι. Στη δικαιοσύνη όλοι να πληρώσουν, διότι εμείς δεν μπορούμε να πληρώνουμε έξτρα πράγματα που κάνουν αυτοί οι κυβερνητικοί. Μάλιστα. Όλοι. Μιλώ γενικώς. Δεν μιλώ μόνο για τους δικηγόρους. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ. Να κρατάμε πάντα υπόψη μας ότι και όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Γιώργος από τη Λεμεσόν, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έτσι επιγραμματικά όσο γρήγορα μπορώ. Ναι. Πρώτον, ο κύριος Νίκος Κληρίδης δεν έχει εκφράσει ισχυρισμούς. Ναι. Έχει αναφερθεί σε γεγονότα. Ναι. Και τούτο πράγμα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωση, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεστε, πιστεύουν το θέμα για ισχυρισμούς. Ο άνθρωπος μίλησε με συγκεκριμένα γεγονότα. Χρειαζόμασταν τα πιστοποιητικά γάμου. Σε καταγγελίες αναφερόμουν εγώ, κύριε Γιώργο. Αν δεν ξέρω αν προσεξάει το λεκτικό, από την αρχή της εκπομπής, καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν, είπαμε. Σε καταγγελίες ακριβώς. Σε κάτι τους ισχυρισμούς, εν πάση περιπτώσει. Δεν πράγμα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτόν τον ορισμό. Εντάξει, κάτω ακριβώς. Δεν ξέρω αν βλέπατε αυτό. Ο τίτλος της εκπομπής σας, κύριε. Ο τίτλος της εκπομπής σας από κάτω λέει ισχυρισμούς. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ που δεν έγραψα, κύριε. Ναι. Αντιληφθεί ο ότι... ισχυρισμός είναι ότι μπορεί, ο ισχυρισμός σε αυτή την περίπτωση, αν το λάβουμε έτσι όπως το λέτε, μπορεί να είναι το γεγονός ότι επηρέασε την απόφαση. Δεν είναι ισχυρισμός ότι υπάρχει συγγένεια. Να το διαχωρίσουμε. Έτσι. Παρακάτω, πάμε. Ωραία. Ναι. Δεύτερον, θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Αγγελίδη να αντιληφθεί, έστω και στο 75ο έτο τη ηλικία, δεν ξέρω πώς είναι, ότι κάποτε και οι λύχοι ξυπνούν. Και κάποτε. Όταν τους λέουν, ξέρεις, ο φόβος του, ναι, γελά ειρωνικά, ναι, είναι η δουλειά του. Ένα λεπτό, κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ. Τι σχέση έχει να κάνει τα χρόνια του κύριου Αγγελίδη τώρα? Μια ερώτηση. Αυτά που καταγγέλνει ο κύριος Κληρίδης, πρώτη φορά τα ακούει. Εγώ είμαι 50 χρονών και έχει 25 που τα ακούω να ψηφιρίζουν. Μες στα δικαστήρια λέει μας οι δικηγόροι μας, μην πάμε και να χάσουμε. Ναι. Είναι και όροι μας. Γιατί μας εξηγούσαν τους λόγους. Ναι. Λοιπόν, εντάξει ο κύριος Αγγελίδη. Ναι. Και τρίτον, η αυτή η περιπρότη απόφαση Νίκολα εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή και να μην προσπαθούν να την παρουσιάσουν διαφορετικά, αναφέρεται μόνο σε σχέση πατέρα γιου, δεν αναφέρεται αν εργαζόταν προηγουμένως ο δικαστής για λογαριασμό της τράπεζας. Αν η συγγένεια, τι ακριβώς αναφέρει αυτή η απόφαση, μας εξηγεί ο Αγγελίδης, διότι παρουσιάζεται μόνο να δικάζει ο γιος με τον πατέρα, που ήταν τέτοια η περίπτωση. Νομίζω ότι η γυναίκα του Κέσσαρα, πώς το λέω, κύριε. Δεν πρέπει μόνο να είναι τιμή, αλλά και να φαίνεται. Ναι, ωραία, αλλά κύριε Γιώργο, ωραία, ένα λεπτό. Και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα, επειδή ισχύουν μέχρι σήμερα, είμαι κι εγώ πάθον, και γι' αυτό γνωρίζω ορισμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Οι δικαστές εξακολουθούν να αποφασίζουν ας αυτοεξαιρεθούν. Έχω εγώ προσωπική περίπτωση, δεν αυτοεξαιρούνται. Και αν κάνει ένσταση, εντάξει, θα αποφασίσουν οι ίδιοι πάλι ας αυτοεξαιρεθούν. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τιμιότατοι και αυτοεξαιρούνται. Μα γι' αυτό υπάρχει και συγκεκριμένη απόφαση, γιατί δημιουργεί και προηγούμενο στην υπόθεση Νίκολα εναντίον Δημοκρατία. Αυτή η περιβόητη απόφαση, Νίκολα, να μας εξηγήσει ο κ. Αγγελίδη. Τι ακριβώς σημαίνει, μιλά μόνο για πατέρα και γιο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, προφανώς δεν αφορά πατέρα και γιο. Αντίθετα, αφορούσε την συγκατέρα του δικηγόρου και το γιον του δικαστή, οι οποίοι ήταν πατρεμένοι. Από εκεί πέρα δεν ήταν ειρωνικό το χαμόγελο μου, ήταν χαμόγελο διαφωνίες για το θέμα της ηλικίας μου, αλλά δεν έχει σημασία τούτο. Από την άλλη πλευρά, μετά από τον Νίκολας, υπήρξε και οδηγία νεότερη του δικαστηρίου για την συμμετοχή δικηγόρων και δικαστών με συγγένειες. Στο ζήτημα, πολλές φορές όταν προκύπτουν τέτοια μεγάλα ζητήματα, καμιά φορά μπορεί να γενικοποιήσουμε το θέμα ή να σακουλιάσουμε πολλές φορές. Όμως το μόνο που μπορούμε να πετύχουμε, άμα σακουλιάσουμε κάποιες καταστάσεις, είναι να χάσουμε τις πραγματικές εφόσον υπάρχουν ευθύνες. Και να υπάρξει από προσανατολισμός ενδεχομένως. Δεν αναφέρθηκα στο αν γνώριζα, ενώ ίδιος γνωρίζει από 25 χρόνια τέτοια γεγονότα που καταγγέλει ο. Γνωρίζατε. Στις συγγένειες βεβαίως τις γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Και ζήτησα και εγώ πολλές φορές και εξαιρέθηκα δικαστές. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εσείς εξαιρέθηκε ολόκληρο το δικαστήριο και μου είπαν πώς θα γίνει. Ναι, αλλά είναι στην ευχέρεια του. Δεν έχει δυσκολίες να βρίσκει λύση. Είναι στην ευχέρεια του όταν γίνει γνωστή η συγγένεια, οποιοδήποτε δεσμό. Μα δεν είναι μόνο θέμα συγγένειας. Ναι. Ή δεσμός οποιοδήποτε που ενδεχομένως να προκύπτει από μια υπόθεση. Το έντονο παράδειγμα. Είναι στην ευχέρεια του δικαστή ή του δικηγόρου αν θα αποσυρθεί. Ο δικηγόρος μπορεί να το γύρει. Mm. Ο δικαστής, αν δεν αυτοεξαιρεθεί και είμαστε στο πρωτόδικο δικαστήριο, μπορεί να αποτελέσει λόγο εις το εφετείο για να ανατραπεί η απόθεση. Ναι. Αφού δεν αποσύρεται από το εφετείο, πηγαίνει κανένας όπως πήγαινε ο Πάμπος ο Νίκολας και κέρδισε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να σας πω άλλο θέμα. Με όλον το σέβας,
Υπήρξε η τροποποίηση του συντάγματος μετά από τόσα χρόνια που τα δίκαιων της ανάγκης για να κάνουμε το διοικητικό δικαστήριο. Έγινε το διοικητικό δικαστήριο, να αφισβητήθηκε η συνταγματικότητα του. Επήγαμε στο διοικητικό δικαστήριο που εδίκασε το ίδιο ενώ το αφορούσε, δεν έχει σημασία, και πάμε στο εφετείο. Στο εφετείο παρουσιάστηκε έξι πρακτικά της Βουλής, της Επιτροπής Νομικών, στην οποία συμμετείχαν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίοι αρχικά διαφωνούσαν και μεταξύ τους και με το νομοσχέδιο. Στο τέλος ενέκριναν το νομοσχέδιο. Αυτοί μπορούσαν να δικάσουν το νόμο που ενέκριναν. Βλέπετε, υπάρχει ο κόσμος όμως που θέτει θέμα συστήματος. Λάθη υπάρχουν. Είναι επειδή ο κόσμος είναι απειβδισμένος. Ακόμη και να μην υπάρχει οτιδήποτε με εμπτώ. Δεν είναι. Αυτό, ναι. Ο κόσμος έχει απειβδίσει να ακούει συνεχώς ή να νιώθει αδικημένος, γιατί είναι αλήθεια ότι πόσες φορές τον αδίκησαν και τον αδικούν τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Από τα κουρέματα, από τις αυξήσεις της συνεχής που δεν υπάρχει ένας ορθός μηχανισμός ελέγχου, έναν πλαφό. Από πού να το πιάσουμε, είναι πού να τελειώσει. Συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να πάρει κάποιο δρόμο. Ναι. Και γρήγορα. Ο κόσμος θα ξεσπάσει. Ναι, για να μην. Το ένα μετά το άλλο έχω δημιουργήσει καταστάσεις. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης, ο επόμενος. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης, να τον ακούσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε παρακαλώ να δώσουμε τις γραμμές. Ο κύριος Ανδρέας. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Παρακολουθώ καθημερινά την εκπομπή σας και είμαι ιδιαίτερα, έχω ιδιαίτερη εκτίμηση των δημοσιογράφων που ενθουσιάζει. Το παράξενο για μένα είναι ότι κάποιοι εκπλήττονται που ακούν αυτά που λέγονται. Ναι. Μα καλά, μια ζωή στην Κύπρο δεν την εδικούσαν οι δικηγόροι, οι οποίοι σε μετεπαιδευτικό στάδιο έγιναν τον δικαστές. Δηλαδή, τι νομίζουμε ότι σε ποιους απευθύνεται μπροστά στον κόσμο ότι υπάρχει μπόχα. Υπάρχει μπόχα πολλά δυνατή. Δηλαδή, να μην πω καμιά λέξη να λύνει πιο ασχημή, το συμπέρασμα που εξάγεται χωρίς, δηλαδή να έχει το πιο χαμηλή νοημοσύνη, είναι ότι υπάρχει μπόχα σε όλα στην Κύπρο. Μάλιστα. Και το πράγμα είναι και χτεσινό δηλαδή. Αυτοί οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μεγαλοσκήγορες στην Κύπρο ελέγχουν τα πάντα. Τώρα θα μου πεις ότι τι θα γίνουμε χωρίς τούτους, μπορούμε. Μπορούμε, όμως δεν υπάρχει ένα σύστημα που να τους ελέγχει τούτους. Όπως δεν μπορείς και κανένα... να μην υποτιμούμε κανένα επάγγελμα, κύριε Ανδρέα. Όπως δεν μπορούμε και χωρίς τον Γεωργό και δεν μπορούμε και χωρίς το ράφτινγκ και δεν μπορούμε. Έτσι είναι. Αλλά απόλυτα. Και είναι επιρροή του καθενός, αυτό θέλετε να πείτε. Αγαπητέ μου φίλε, ο Γεωργός, ο ράφτινγκ, σε κανένα δεν έκανα ζημιά. Όμως οι επώνυμοι αυτοί, οι μεγαλοσκήμονες, διαλύσαν τα πάντα. Μάλιστα. Και συνεχίζουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Έτσι θα είναι. Ναι, και γιατί έχουν και δίκιο να αφιβάλλουν τα πάντα. Αυτό το πράγμα το βιώσαμε μετά το 2013, στην ουσία. Και δεν μάθαμε από εκείνη την περίοδο. Ναι. Γιατί εκείνη ήταν η μεγάλη μας ευκαιρία, κύριε Αγγελίδη, τότε. Να αλλάξουμε και την νοοτροπία στο θεσμό, πέρα από τη λογική ότι θα βγούμε από ένα μνημόνιο οικονομίστικου χαρακτήρα που δεν βγήκαμε στην ουσία. Έχουμε διαφοροποιήσει τις απλώς σχέσεις των πλουσιών και των φτωχών. Πέραν από αυτού, έπρεπε να αλλάξουμε και την ίδια. Γιατί είχαμε αποδείξει σε πολλά πράγματα. Να σκεφτούμε το συνεργατισμό, να σκεφτούμε τις ΕΠΕ. Στην πορεία. Ναι. Να σκεφτούμε το ΓΕΣΥ, μήπως τώρα. Μήπως όντως πάμε να μπούμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι αναγκαίο και απαραίτητο, αλλά που να μην έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει. Ποιος θα το πληρώσει πάλι στο τέλος. Οι 56 που θα το ψήφιζαν τον νόμο και οι 11 της εκτελεστικής εξουσίας, αν μας υπογράψουν εκείνοι, σε ό,τι δεν καταλάβουν εκείνοι, καταβάλουν εκείνοι τις οποιασδήποτε ζημιές. Ναι. Θα μου ανοίξει θέμα αυτονόμησης τώρα, γιατί καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι θέμα μόνο αυτονόμησης. Είναι θέμα να γίνει σωστά η αυτονόμηση, γιατί όπως μπαίνουν οι γιατροί, μπορεί αύριο να βγουν. Πολεμούμε 20 χρόνια να βγούμε αυτό το σύστημα. Ερχόμαστε με μια καθυστέρηση μεγάλη. Και υπάρχει ακόμα αμφισβήτηση, όχι μόνο από τους γιατρούς. Αλλά γενικά ο κόσμος το βλέπει και τούτο. Να μην πληρώνουμε δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα για να καταλήξει στο τέλος να μην μπορεί να λειτουργήσει. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ο κόσμος πλέον απόλυσε την εμπιστοσύνη του απέναντι σε δομές τις οποίες έχει στην ουσία ανάγκη διότι για την ευημερία. Καλά παραδείγματα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μα αν έχω έναν αξίωμα, κύριε Αγγελίδη, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω έτσι. Μπορεί να το θεωρήσει κάποιον υπερβάλλον ζήλων, αλλά όταν έχω έναν αξίωμα και οποιοδήποτε αμφισβητήσει την αντικειμενικότητα μου, όταν δεν έχω κάτι να φοβηθώ, θα βγω εγώ ίδιος και να πω: ωραία,
εξετάστε με. Ποιοι έχουν την εξουσία να με εξετάσουν. Δεν την έχουν την εξουσία να διορίσουμε. Mm. Καταλάβετε. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος να ακούσει και από τον οποιοδήποτε. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι στη σφαίρα της επιρροής των αποφάσεων. Είτε είναι βουλευτής, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι δικαστής ή οποιοδήποτε. Αυτοί πρέπει να θέτουν τον εαυτόν τους. Να πούμε ένα άλλο απλό παράδειγμα. Το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει τιμωρία, ποινική τιμωρία σε εκείνα τα όργανα που δεν συμμορφώνονται προς τις ακυρώσεις. Έχω έρθει στο νοτάριο δικαστήριο. Είπε το νοτάριο δικαστήριο πριν 23 χρόνια ότι χρειάζεται νόμος. Δεν έγινε ακόμα αυτό. Μάλιστα. Όταν πήγα στη Βουλή, τότε υπόβαλα μια πιο πρόταση νόμου, σχεδόν ήταν έτοιμο, το υιοθέτησε ο Γενικός Εισαγγελίας και ξαφνικά εξαφανίστηκε και εκείνο. Και έκτοτε ουδέν. Θα αποφύγω τον πειρασμό. Αυτό το νοτάριο δικαστήριο ψήφισε ως το μοναδικό όργανο που δεν δικαιούται το κράτος να το αποκόψει μισθούς. Στην κρίση του 2013. Υποσημείωσε αυτό. Ως υποσημείωση. Αλλά αυτό πώς λειτουργεί στην κοινωνία. Πώς διαχέεται στην κοινωνία, κύριε Αγγελίδη. Ορίστε πώς διαχέεται. Την άκουσε στην κοινωνία. Κοιτάξτε όμως, να μην μηδενίζουμε το καθετή. Οφείλουμε να κάνουμε τομές, αλλά τομές δικαίου. Όχι, ναι, συμφωνούμε. Απλά έχει μια βάση αυτό που λέει ο Χριστός. Γιατί κάποιοι δεν δίνουν ούτε καν το πλεονέκτημα της αμφιβολίας ένεκα του παρελθόντος των αποφάσεων. Έχει μια τεκμηριωμένη απάντηση από το ίδιο το δικαστήριο, τη δύναμη του Συντάγματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Στην βάση της αρχαιότητας ακόμα. Και στη βάση της ανεξαρτησίας των δικαστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αγγελίδη που ήταν μαζί μας σήμερα και τον κρατήσαμε εδώ για να μας απαντήσει σε κάποιες πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Είπαμε, εμείς δεν έχουμε νομική κατάρτιση, γι' αυτόν καλέσαμε ειδικό επί του θέματος. Ευχαριστώ και τον Χρήστον τον Γεωργίου και πάλι και τον Θανάση σήμερα για την συμμετοχή του τον Αθανασίου. Να είστε καλά, κάνουμε μία σύντομη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με αθλητική επικαιρότητα.